Ο Ιαπωνικός κολοσσός της τηλεπικοινωνίας NTT μπαίνει δυναμικά στο Ηνωμένο Βασίλειο την ώρα που άλλες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την χώρα εξαιτίας του Brexit. Η εταιρεία παρουσίασε τα νέα της γραφεία στο Λονδίνο αξίας 39 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον έχει λανσάρει παγκόσμιες υπηρεσίες τεχνολογίας και εξαπλώνεται και σε άλλους τομείς. Γιατί τώρα στο Λονδίνο, σε μια περίοδο που υπάρχει τόση αβεβαιότητα εξαιτίας του Brexit? Δεν είμαστε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα μια φαρμακευτική εταιρεία, μια τράπεζα. Είμαστε ένας ψηφιακός οργανισμός και όχι μια κατασκευαστική εταιρεία ή κάτι παρόμοιο. Από λειτουργικής άποψης, δεν μας επηρεάζει όποια εξέλιξη αναφορικά με τον Brexit. Όμως το Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει εταιρείες που επωφελούνται από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία, αφήνοντας τις δύο χώρες να συνάψουν νέες συμφωνίες. Πιστεύω ότι η Βρετανική κυβέρνηση και οι πολίτες και η Ιαπωνική κυβέρνηση και οι Ιάπωνες πολίτες θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο. Θέλουμε να έχουμε μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, ειδικά για τις νέες βιομηχανίες. Εν μέσω της όλης αβεβαιότητας του Brexit, δεν βλέπουν όλες οι ιαπωνικές εταιρείες το μέλλον τους εδώ στη Βρετανία με τόση αισιοδοξία. Για παράδειγμα, η Sony και η Panasonic έχουν μεταφέρει τα κεντρικά τους γραφεία στην Ευρώπη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Η αυτοκινητοβιομηχανία Honda δηλώνει ότι θα κλείσει τις εγκαταστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία το 2021. Η Nissan έχει ήδη ετοιμασχέδια να κατασκευάσει μόνο ένα από τα μοντέλα της εδώ. Ο Μπόρις Τζόνσον, φαβορεί για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο με ή χωρίς συμφωνία. Δεν θέλουμε να δούμε μια επιστροφή στην πολιτική αδράνεια που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο μονοπάτι προς το Brexit και πρέπει αυτό το μήνυμα για Brexit χωρίς συμφωνία να φύγει από το τραπέζι. Γιατί αυτό που δείχνει η ερευνά μας είναι ότι μια άτακτη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μαζική επίδραση τόσο στις προσλήψεις όσο και στις επενδύσεις για κάποιο διάστημα. Τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η αβεβαιότητα και κυρίως για τις επιχειρήσεις συνεχίζεται.